Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, που είναι η καταγραφή θέσεων εμφάνισης εξόρυξης στην περιοχή της Χερσονήσου Μάνης. Στο κεφάλαιο αυτό υλοποιείται λεπτομερής καταγραφή των θέσεων αυτών, που εντοπίστηκαν κατά την ενθαρρυμένη και πρωτογενή επιτόπια έρευνα στην όλη περιοχή. Το σύνολο των γραφών παρουσιάζονται εδώ με το Google Earth, που νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο, και ξεκινώ εδώ δείχνοντας τις 6 γεωγραφικές περιοχές που καταρτίστηκαν για να συμπεριλάβουν τις 90 και πλέον θέσεις που καταγράφτηκαν. Στα γρήγορα τις περιγράφουμε. Είναι η περιοχή του Τενάρου, βορειότερα η περιοχή της Κυπαρίσου και των ορεινών χωριών Τσικαλιά, Ξερόλακας, Ουντανίστικα. Βορειότερα έχουμε την περιοχή Πύργου Δηρού, Μεζάπου, από την Αρεόπολη προς νότο. Στην Ανατολική Μάνη έχουμε την περιοχή Προφήτης Ηλίας Δημαρίστικα, Λιακό, Παχιάνη, Κάγιος Νικόλαος, και προς βοράν την περιοχή Χερσονήσου, Παγανέας, Σκουταρίου Παγανέας και την περιοχή Κότρονα, Χερσονησίδα Σκοπά, Σκατσοτιανίκα, Ριγανόχωρα, στα ορεινά της περιοχής. Και τελευταία, η έκτη περιοχή, είναι η περιοχή της Τραχύλας, Καταφυγίου, Λαγκάδας, Πλάτσας, περιοχή δηλαδή που εξετάστηκε από την Μεσσηνιακή Μάνη. Το σύνολο της ερευνητέας έκτασης υπερβαίνει τα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκταση αυτή ξεκινάει από την περιοχή του Ταϊγέτου και του Αφιένα του Σαγιά, που είναι η προέκταση του Ταϊγέτου προς τον νότο, και ο οποίος συνεχίζεται μέχρι το ακροτήριο Τέναρο, κατά μήκος ενός μιας περιοχής 45 χιλιόμετρων και μέσω πλάτους 9 με 10 περίπου χιλιόμετρων, μέγιστο περίπου 20 χιλιόμετρων, ενώ η έκτασή μας καταλαμβάνει και ένα μέρος, όπως είπαμε, της νοτιοανατολικού τμήματος του νομού Μεσσηνίας, από την περιοχή της Καρδαμίλης δηλαδή και προς νότον. Ας σημειωθεί ότι μόνο οι μαμαροφθόρες περιοχές του όρου Σαγιά, δηλαδή από εδώ και κάτω, του βουνού δηλαδή της Μέσα και Κάτω Μάνης, που όπως είπαμε είναι η συνέχεια του Ταϊγέτου προς νότο, εκτιμώνται σε περίπου 200 με 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το δύσβατο και απόκριμνο της περιοχής, χωρίς δρόμους, ενίοτε και χωρίς μονοπάτια, πρόσβασης ή καλντερίμια ή οτιδήποτε. Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή τα μόνα ενεργά λατομεία μαρμάρου τα οποία λειτουργούν είναι στην περιοχή του όρου Σπάρνωνα, που είναι στα όρια του νομού Λακωνίας, που είναι το Πετροβούνι, το βλέπουμε εδώ, και η περιοχή των Δοντανών, έτσι, που υφίσταται και εδώ λατομεία, αλεπότρυπες, μαρμαριά κτλ. Και που είναι εντός βέβαια της περιφέρειας του νομού Αρκαδίας. Ας εξετάσουμε τώρα αναλυτικότερα τις επιμέρους 6 μαρμαροφόρες περιοχές. Ας πάμε στην περιοχή του Τενάρου. Λοιπόν, στην περιοχή του Τενάρου διακρίνουμε επιμέρους περιοχές, όπως η περιοχή αυτή του Μαύρου Μαρμάρου, που είναι η φημολογούμενη περιοχή εξόρυξης του περίφημου Νέρο Αντίκο, η οποία περιοχή είναι πολύ δύσκολο να προσπελαστεί, τόσο από θαλάσσις λόγω των καιρών που πνέουν στην περιοχή όλο το χρόνο, αλλά και λόγω του απόκρουμνου της περιοχής.
Δείτε εδώ τη διαδρομή που ακολουθήθηκε ακριβώς από την περιοχή των Ιαννών προς τον Νότο, ώστε αυτή να καταφέρουμε να την προσπελάσουμε και να την δειγματίσουμε. Εδώ καταγράφονται δύο λατομεία, ένα μεγάλο και ένα μικρό, μαύρου μαρμάρου, τεφρού φεού μαρμάρου, και διάμεσα ενός λευκού μαρμάρου, που τεκμηριώνονται λεπτομερώς και με ακριβή συντεταγμένες για πρώτη φορά. Τώρα, σε παρακείμενη θέση, που στην ουσία είναι η θέση του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα και σήμερα ευρισκόμενου στη θέση του Ναίσκου των Ασωμάτων, στην θέση που τελειώνει ο δρόμος για όσους έχουν πάει και πριν την πεζοπορία προς το φάρο του Τενάρου, δηλαδή στην περιοχή του αρχαίου οικισμού των Τεναρίων, που είναι αυτή η περιοχή, καταγράφονται επίσης πολλές θέσεις εξόρυξης μαλακών δομικών πετρωμάτων, δηλαδή πορόλιθου και ψαμίτη, έτσι, όπως και σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου του Τεναρίου. Βλέπουμε εδώ όλα αυτά με την κίτρινη ένδειξη και που δεν εμπίπτουν στην στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας και καταγράφονται για λόγους πληρότητας. Τώρα, λίγο βορειότερα, στα Κοκκινόγια, συναντάμε ερυθρό μάρμαρο. Μπορούμε να δούμε και τη φωτογραφία. Στις Μιανές συναντάμε και πράσινο μάρμαρο τύπου καταθέσεις Ιππολίνο και κόκκινο μάρμαρο στη θέση Αρχόντισσα, όπως λέγεται, τύπου Φιορντιπέστο. Και επίσης στην περιοχή της Παλήρου, του οικισμού της Παλήρου, νοτίως δηλαδή της περιοχής, συναντάμε το αρχαίο λατομείο της Παλήρου, όπου και εκεί συναντούμε πράσινο μάρμαρο, όπως βλέπουμε, αλλά και κόκκινο, όπως βλέπουμε εδώ. Και τέλος, στην περιοχή του Μαρμαρίου, συναντάμε τόσο λευκό όσο και γκρι μάρμαρο. Θα ήθελα γενικά να επισημάνω για την περιοχή του Τενάρου ότι οι ανωτέρω θέσεις εξόρυξης ουσιαστικά έχουν αναφερθεί, εκτός αν αφαιρέσουμε το κόκκινο αλλά και το λευκό του Τενάρου, από ερευνητές ως αρχαία λατομεία, με τη διαφορά ότι δεν έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα, ενώ για εκείνο το τεφρού του νερού αντίκο είναι αυτό που έχει αμφισβητηθεί ακόμα και η ύπαρξή του, μάλλον λόγω της δυσκολίας προσέγγισης του. Για κάποια από αυτά έχουν γίνει εκτιμήσεις μακροσκοπικού τύπου σχετικά με τη χρήση τους σε έργα τέχνης, ενώ ειδικά για το λευκό του μαρμαρίου έχει τεθεί εδώ και δεκαετίες ένα ζήτημα για την προέλευση των μαρμάρων της ζωφόρου του Επικούριου Απόλλωνα, χωρίς όμως να έχει επιληθεί ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα στη δεύτερη περιοχή, της Κυπαρίσου Αλίκων. Μια περιοχή που μετά τον Παυσανία ονομαζόταν αρχικά Τέναρος και μετέπειτα Καινή Πόλης, Νέα Πόλης, και που στην ουσία απετέλεσε την μετεξέλιξη της αρχαιότερης πόλης του Τενάρου. Ήταν η σπουδαιότερη πόλη του κοινού των Ελευθερολακώνων και τα ερείπια της βρίσκονται κοντά στο σύγχρονο οικισμό της Κυπαρίσου. Με κίτρινο είναι και η αρχαιολογική περιοχή που έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να πούμε για την περιοχή αυτή ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικόλογη αναφορά ως πηγή μαύρου ασβεστολίθου από Ιταλούς ερευνητές, κυρίως Μπρούνο και Παλάντε και αργότερα από τον Λαζαρίνη, με παράλληλη προσπάθεια ταυτοποίησης έργων τέχνης, π.χ. κάποια από τα μουσεία της Ρώμης, καθώς και κάποια έργα που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, τα δε δείγματα που πήραν αναγνωρίστηκαν ως calcarenite. Ουδής ερευνητής έχει καταγράψει ουσιαστικά σημεία που σχετίζονται με εξορυκτική δραστηριότητα, αρχαία ή νεότερη, ούτε έχει δημοσιοποιήσει ακριβείς θέσεις εξόρυξης. Αυτό έγινε για πρώτη φορά από την παρούσα εργασία, όπου καταγράφηκαν θέσεις στην περιοχή του όρμου Αλμυρού, βλέπουμε εδώ, πίσω από το κίτρινο φόντο και στη φωτογραφία,
και ακόμα όπου βρέθηκαν και αρκετοί ημίεργοι όγκοι και στον όρμο της Κυπαρίσου, αλλά και συνεχίστηκε η ερευνητική προσπάθεια στα ορεινά βορειοανατολικά της Κυπαρίσου Αλίκων, στα χωριά δηλαδή εδώ Ξερόλαπος, Τσικαλιάς, Χαλάσματα, όπου βρέθηκαν, δεν φαίνεται εδώ, όπου και βορειότερα, στο χωριό Μουντανίστικα, που είναι το ψηλότερο χωριό της Μάνης, όπου γενικά εντοπίστηκαν πολλές εμφανίσεις, αλλά και θέσεις πλην μικρής, αλλά συστηματικής αρχαίας και νεότερης εξόριξης, η οποία μάλιστα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το υλικό αναγνωρίστηκε σαν πετρογραφικά, σαν ασβεστητικό σφυλίτης, εντασσόμενο στην διάπλαση του φλίσκι που εμφανίζεται στην περιοχή. Στα δε πολύ ορεινά της περιοχής, δηλαδή πάνω στο βουνό, ανακαλύφθηκαν μη καταγεγραμμένες εξορίξεις από ερυθρό μάρμαρο με σαφείς ενδείξεις αρχαίας δραστηριότητας. Κατά την εκτίμησή μας, φαίνεται πως ο αρχαίος εξορίκτης ξεκίνησε από την περιοχή της δυτικής Λακωνικής Μάνης, αν θέλετε, δηλαδή την περιοχή εδώ της Κενυπόλεως, όπου ήταν ήδη σε εμπορική ανάπτυξη, και στη συνέχεια αναζητώντας το μάρμαρο, έφτασε στην κορφή, την οποία μάλιστα και υπερεύει, και πέρασε στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Βλέπετε εδώ, περιοχή προφήτης Ηλίας Δημαρίστικα, περιοχή που θα ασχοληθούμε ακριβώς μετά, και που εκεί τουλάχιστον το ερυθρό μάρμαρο ήταν σε καλύτερη ποιότητα και ποσότητα. Η τρίτη περιοχή είναι σχεδόν αποκλειστικά περιοχή για το ερυθρό μάρμαρο, το περίφημο Ρώσο Αντίκο, δηλαδή το ερυθρό μάρμαρο που διασχίζεται από λευκές ταινίες και το οποίο αποθέωσαν οι Ρωμαίοι με την ευρεία του χρήση. Αν και εμφανίσει από το μάρμαρο αυτό, εντοπίζονται καθόλου το μήκος της ανατολικής κλητείος της Χερσονήσου της Μάνης, δηλαδή από το Τέναρο μέχρι και το και εδώ και μέχρι την περιοχή του Χιθίου, όπου εμφανίζεται μια ζώνη κειμενόμενου πάχους από 5 έως 20 μέτρα, περιέχουσα στρώματα του συγκεκριμένου μαρμάρου. Τώρα, ειδικότερα στην περιοχή του εγκαταλειμμένου οικισμού του προφήτη Ηλία, να σβήσουμε μάλλον για να φαίνεται καλύτερα, ναι. Κοντά στο χωριό λοιπόν Δημαρίστικα, που πιθανόν να προέρχεται και από τον Νταμαρίστικα, σε υψόμετρο 500-530 μέτρα περίπου και σε όλη την ευρύτερη περιοχή βορείως της Λάγιας και βορειοδυτικά του Αγίου Κυπριανού, υπάρχουν θέσεις που έχουν υποστεί εξόριξη τόσο στους αρχαίους όσο και στους νεότερους χρόνους, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Και παρά την ιστορική διαδρομή του μαρμάρου αυτού, αλλά και το γεγονότος ότι έχει θεσμοθετηθεί αρχαιολογικός χώρος, τον βλέπετε με το κίτρινο, για την προστασία των αρχαίων λατομείων, που είναι περίπου 8.000 στρέμματα, ουσιαστικά δεν υφίσταται χάρτης που να αποτυπώνει το σύνολο της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Έχουν καταγραφεί 5 με 7 θέσεις, που είναι αυτές οι θέσεις πάνω εδώ, στην πρώτη γραμμή που είναι κοντά στο χωριό και που έχουν εύκολη πρόσβαση. Εν τούτης όμως, από την παρούσα εργασία, όπως πιθανόν φαίνεται, έχουν καταγραφεί πολύ περισσότεροι χώροι, τουλάχιστον 21 χώροι εξόριξης, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων 5-7, που κατανέμονται σε 3 περιοχές, α, β, γ, και σε 6 στρωματογραφικούς ορίζοντες. Πάχους 5 με 15 μέτρων. Τώρα για την αποκομιδή αυτών των λατωμένων ογκόλυθων προς το λιμάνι εξαγωγής που είναι ο Άγιος Κυπριανός, χρησιμοποιήθηκαν τόσο υφιστάμενες αρχαίες οδοί, όσο και έχουν διανοηθεί και διαμορφωθεί λιθόστρωτες οδοί, πάνω στις οποίες κινούνται πιθανότατα ξύλινα έλκυθρα, και εδώ βλέπουμε με πράσινο χρώμα τις τεκμηριωμένες αλλά και πιθανές οδούς λιθαγωγίας. Το κοίτασμα επεκτείνεται και νοτιότερα στην ευρύτερη περιοχή της Λάγιας, όπου εντοπίστηκε με βάση την παράταξη και τα ενδεχόμενα ρήγματα, και που μπορεί να σχετίζεται και με το ερυθρό που είχαμε βρει πίσω από το βουνό στην περιοχή Κυπαρίσου, αλλά και βορειότερα,
όπου έχει γίνει στην περιοχή εδώ ο Λιακός Παχιάνικα, όπου έχει γίνει και μια προσπάθεια και μάλιστα αδειοδοτημένη για την εξόριξή του. Προσπάθεια που εγκαταλείφθηκε τελικά, μάλλον λόγω των δυσκολιών στην εξόριξη και την αποκομιδή του υλικού αυτού. Και για λόγους τεκμηρίωσης της εργασίας αυτής, αλλά και για καθαρά ιστορικούς λόγους, έγινε μια προσπάθεια να εκτιμηθούν οι διαχρονικά εξορυχθέντες όγκοι, τόσο από την περιοχή αυτή όσο και από άλλες περιοχές, χρησιμοποιώντας μάλιστα όχι την κλασική συμβατική τοπογραφική μεθοδολογία, κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν βέβαια, διότι έχουμε τόσες πολλές εξκαφές, αλλά άλλες εναλλακτικές μεθόδους που τελικά που συνδυάζουν, θα έλεγα, και τα δεδομένα του επιτοπίου ελέγχου, αλλά και άλλα δεδομένα που προέρχονται από τα drone, αλλά και από τους χάρτες της Google Earth, κάτι που τελικά νομίζω έδωσε μια ικανοποιητική προσέγγιση και σφάλματα κάτω από 10%. Σε μια προσπάθεια εκτίμησης των εξορυχθέντων όγκων από την περιοχή, έγινε χρήση μαθηματικού μοντέλου που αναπτύχθηκε για τις μικρές εξκαφές της Μάνης, τύπου προφήτηλια, δηλαδή με χαρακτηριστικά ελλειπτικού σχήματος τόσο στο δάπεδο όσο και στο πρόσωπο της εξκαφής, και εκτιμώντας τους όγκους όλων των 21 εξκαφών μόνο για την περιοχή αυτήν, οι ποσότητες του μαρμάρου που εκτιμώνται ότι έχουν απολυφθεί και χαρακτηρίζονται μάλιστα ως πιθανώς εμπορεύσιμες είναι περίπου 19 με 20 χιλιάδες κυβικά μέτρα. Πράγματι, η εκτίμηση αυτή, για την εκτίμηση αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως βλέπετε εδώ, τόσο συντεριστής κλασικής, κλασικός συντεριστής απολυψιμότητας, όσο και συντεριστής, όπως βλέπετε εδώ, τον ποιοτικός οφέλιμος στρώσεων, με αποτέλεσμα η αρχικώς εκτιμηθήσα ποσότητα που ήταν περίπου 80.000 κυβικά με τους συντελεστές αυτούς οδήγησε σε μια τελική εκτίμηση που δεν ξεπερνά τα 19 με 20 χιλιάδες κυβικά, εκτίμηση δηλαδή των απολύψιμων αλλά και πιθανώς εμπορεύσιμων ογκομαρμάρων. Μάλιστα η ποσότητα αυτή έχει εξορυχθεί από τις 21 εξκαφές, ουσιαστικά το 90% αυτής έχει προέλθει από τις 9 βασικές εξκαφές που είναι οι γνωστές και πλέον παραγωγικές εξκαφές. Βέβαια, το σύνολο των αποθεμάτων της περιοχής του Προφητηλία εκτιμώνται μακροσκοπικά σε 300.000 κυβικά, των οποίων απολύψιμα είναι με ένα συντελεστή περίπου 45%, 135.000 κυβικά απολύψιμου υλικού. Συνεπώς θα έλεγα υπάρχουν αποθέματα ακόμη από το μάρμαρο αυτό, ενώ όπως προαναφέρθηκε έχουν το κοίτασμα αυτό, η συνέχεια του μάλλον έχει εντοπιστεί και νοτιότερα αλλά και βορειότερα της περιοχής αυτής, κάτι που όπως είπαμε θα επέτρεπε την επιλεκτική εξόριξη διασφαλίζοντας παράλληλα και τους προστατευταίους χώρους που είναι στην αρχαιολογική ζώνη. Νομίζω ότι βγαίνει επίσης ένα συμπέρασμα από την όλη αυτή η εκτίμηση, ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία, θα έλεγα, ανάμεσα στην καταγραφήσα διακίνηση του υλικού και την αποτύπωσή του σε έργα σε σχέση με αυτήν που εκτιμούμε ως εξορυχθήσα. Ειδικά τώρα για την περιοχή του Προφήτηδια, που αναγνωρίζεται πλέον ως η βασικότερη πηγή του Ρώσου Αντίκου Παγκοσμίως και που, όπως είπαμε, έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος από το 2000, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει χαρτογραφηθεί πλήρως το περιεχόμενό της, π.χ. το σύνολο των λατομείων, αυτά που βλέπετε εδώ, των αρχαίων δρόμων λιθαγωγίας, με το πράσινο είναι εδώ, και αποκομιδής, οι αρχαίοι και μεσαιωνικοί οικισμοί, αποφάσισα να αποτυπώσω πλήρως την περιοχή μετά τις πολλές επανειλημμένες αυτοψίες στο χώρο και το αποτέλεσμα να το παραδώσω στις αρμόδιες δημόσιες αρχές που τυχόν ενδιαφέρονται για την περιοχή και την ανάδειξή της. Η τέταρτη περιοχή αφορά το λευκό υπόλευκο μάρμαρο που έχει εντοπιστεί
σε εκτεταμένες εκτάσεις στη δυτική ακτή της Χερσόνησου Μάνης, στη λεγόμενη Αποσκερή Μάνη δηλαδή, και στην περιοχή του Δυρού. Και της Χαρούδας, όπου όπως βλέπουμε εδώ η σύγχρονη εκμετάλλευση που συνεχίστηκε μέχρι και το 2000 ήταν μη ορθολογική, αφήνοντας εκτεταμένη λατύπη προς τη μεριά της θάλασσας, η οποία μπορεί και σήμερα βέβαια να αξιοποιηθεί τόσο για περιβαλλοντικούς αλλά όσο και για καθαρά αναπτυξιακούς σκοπούς, αλλά και νοτιότερα μέχρι την περιοχή του Μεζάπου, όπου και εδώ είχαμε εξόρυξη λευκού μαρμάρου σε θέσεις απέναντι από τη Χερσόνησο Τηγάνη, αλλά και νοτιότερα στην περιοχή Μεζάπου, συγγνώμη, στην περιοχή Μαρμαρίου και Τενάρου, όπως ήδη περιγράψαμε. Ορισμένες από τις θέσεις αυτές που εντοπίστηκαν ήταν αρχές, όπως π.χ. στην περιοχή της Χαρούδας και στην αρχαίο, δηλαδή και νέο λατομείο, ακριβώς το ένα δίπλα από το άλλο, αλλά και στην περιοχή του Πύργου Δυρού, στην περιοχή της Φουρνιάτας και στην περιοχή του Μεζάπου. Δηλαδή ήταν σε εκμετάλλευση από τον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ. Ενώ η εκμετάλλευση συνεχίστηκε και την Βυζαντινή αλλά και την νεότερη εποχή, όπου το μάρμαρο αυτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε λιθανάγλυφα λόγω πιθανόν της καλής επεξεργασιμότητάς του. Δείτε εδώ, όλα είναι σε λευκό μάρμαρο τα λιθανάγλυφα, και που σήμερα τα βλέπουμε είτε αυτόνομα είτε εντυχισμένα σε ναούς, ως σπόλια όπως λέγονται, δηλαδή μια τακτική αυτή του εντυχισμού, η οποία βοήθησε στο να μην αποξενωθούν από το περιβάλλον τους αυτά τα θράσματα. Ως προς την εξόρυξή του, το λευκό μάρμαρο Μάνης παρουσιάζει πιο ήπιες και πιο ευνοϊκές συνθήκες από ότι τα λοιπά, ικανοποιητικά αποθέματα, πιο ήπιο ανάγλυφο, μεγαλύτερο συντελεστή απολυψιμότητας και μπορεί να εξορυχθεί και σε ικανοποιητικών διαστάσεων όγκους. Πάω και στην άλλη περιοχή, την πέμπτη περιοχή, που αφορά κυρίως ερυθρό μάρμαρο, στην Χερσόνησο Σκουταρίου Παγανέας, Ανατολικής Μάνης, όπου έχει γίνει καταθέσεις εκτεταμένη εξόρυξη, τόσο στην αρχαία εποχή όσο και πιο πρόσφατα μέχρι τις δεκαετίες του 60-70. Το θράψμα Α53 από το θησαυρό του Ατρέως των Μυκηνών, το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, πιθανότητα προέρχεται από αυτή την περιοχή, κάτι που συνηγορεί και η δική μας ισοτοπική ανάλυση. Στα χωριά τώρα, στα ορεινά του Κότρονα, στα χωριά Σκατσιωτάνικα Ριγανόχωρα, λειτουργήσε μικρό λατομείο κατά τη δεκαετία του 70, ερυθρού μαρμάρου, και τέλος έχει γίνει εξόρυξη στη Χερσονησίδα Σκόπα, δηλαδή στην περιοχή του Κότρονα, όπου έχει σαρωθεί ολόκληρη από σύγχρονες κυρίως εξορύξεις με σκοπό την εξόρυξη μαύρου μαρμάρου. Τέλος, στην τελευταία την περιοχή, την έκτη περιοχή, περιοχή Ραχίλα, Πλάτσα, Άγιος Νικόλαος, Λαγκάδα, Μεσσηνιακής Μάνης, όπου εκτός από μια μικρή εμφάνιση ερυθρού μαρμάρου στην περιοχή της Πλάτσας, που μελετήθηκε, ουσιαστικά πρόκειται για μια περιοχή θεού τεφρού μαρμάρου που παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο του Τενάρου. Βλέπουμε εδώ στην περιοχή του Καταφυγίου και στην περιοχή της Λαγκάδας. Η περιοχή μάλιστα αυτή της κοινότητας Λαγκάδας, Μεσσηνιακής Μάνης, θα έλεγα ότι η οποία και αυτή μελετήθηκε, ότι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από άποψη δυνατότητας σύγχρονης αξιοποίησης του μαρμάρου αυτού, καθότου έχει και μεγάλο βαθμό απολυψιμότητας και δίνει τη δυνατότητα εξόρυξης μεγάλων μαρμαροφόρων όγκων. Το μάρμαρο αυτό, τουλάχιστον από άποψη αισθητικών χαρακτηριστικών, κρίνεται εφάμιλο με εκείνο του νερού Αντίκο. Αν ξεπεραστούν διοικητικά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την δυνατότητα αδειοδότησής του, διότι γυτνιάζει, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, με βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες, ίσως επιτραπεί χωροθέτηση του λατομείου στη θέση αυτή.